Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών φάνηκε, είναι αλήθεια, από την πρώτη στιγμή που ευνηδιαστικά ανακοίνωσε η Αττική Οδός, πότε ήταν, αρχές Ιουνίου, μέσα Ιουνίου, μετά πριν από δύο εβδομάδες. Πριν από δύο εβδομάδες ξαφνικά, και το παίζαμε και εμείς εδώ έτσι ως πρώτο θέμα, ότι αυξάνει τα διόδια. Φάνηκε από την πρώτη αντίδραση τότε του Χρήστου Σπύριζη, του αρμόδιου Υπουργού Μεταφορών, ότι κάτι θα γινόταν. Ότι δεν θα περάσει αναπάντητο. Ότι ναι, δεν θα περάσει αναπάντητο. Να το δούμε όλο λίγο με τη σειρά. Πώς έγινε αυτό, γιατί ξαφνικά ανακοίνωσε. Νομίζω ότι ο Υπουργός ο Χρήστος Σπύριζης ήταν καθαρός από την αρχή, ναι. Μετά την μονομερή ενέργεια της αύξησης των διαδίων ευνηδιαστικά και έχοντας ήδη μπει στην προεκλογική περίοδο. Ναι. Είχε πει ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια προκειμένου αυτή η απόφαση να μην εφαρμοστεί, γιατί είναι μια μονομερής ενέργεια, ναι, που δεν τεκμηριώνεται. Και ήταν και πολύ σκληρό. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε, ναι, και ακολουθήθηκε με συνέπεια από την άποψη ότι και εγγράφως στάλθηκαν όλα αυτά στην Αττική Οδό μετά την ανακοίνωση, μετά από αυτή τη μονομερή ενέργεια. Που μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, γιατί έχει προηγηθεί όλη αυτή τη διαδικασία. Θα τα πούμε άλλα λεπτά. Και αφού υπήρξε αρνητική απάντηση από την Αττική Οδό, ήταν πλέον ο μοναδικός τρόπος, η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το σχετικό άρθρο έγινε μετά από εισήγηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για τη μη εφαρμογή αυτής της αύξησης, μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία, και αυτό ακριβώς λέει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για να αποσαφινιστεί το τοπίο σε σχέση με το μέχρι πότε ισχύει η παραχώρηση, γιατί είναι κάτι ανοιχτό. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσα στο 19. Να το καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή τον αφορά άμεσα. Αν ίσχυε η αύξηση, θα ίσχυε από μεθαύριο, από 1η Ιουλίου, από τη Δευτέρα. Σωστά. Ακριβώς, αν δεν από 1η Ιουλίου. Αλλά μας έκανε εντύπωση, γιατί το σχολιάζαμε εδώ την ημέρα που βγήκε. Οι καταγγελίες, γιατί περί καταγγελιών πρόκειται στην πρώτη αντίδραση του Χρήστου Σπύριζη τότε, ότι επιχειρούν να παρεύουν στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος μέσα στην προεκλογική περίοδο, δημιουργώντας τετελεσμένα με αυθαίρετες πρακτικές. Mm. Και είχε κάνει λόγο και για πολιτική σκοπιμότητα. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Χρήστος Σπύριζης είναι πολύ ξεκάθαρο, με την έννοια ότι επιχειρήθηκε σε προεκλογική περίοδο να κατοχυρωθεί σε βάθος χρόνου μια διαδικασία, θεωρώντας ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση λόγω της προεκλογικής περίοδου, με μια ευνηδιαστική και μορομερή ενέργεια αύξηση των διοδίων. Με μια ενέργεια η οποία δεν τεκμηριώθηκε, και δεν είναι τυχαίο άλλωστε, για να δούμε και το ιστορικό, όπως ήδη στη συγκεκριμένη ανακοίνωση ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είχε πει, η Αττική Οδός είχε στείλει στα τέλη Δεκεμβρίου του 2018 μια αντίστοιχη επιστολή, χωρίς να τη δημοσιοποιήσει τότε βέβαια, ότι προτίθεται 1η Φεβρουαρίου να αυξήσει τα διόδια. Την οποία και ανακάλεσε στη συνέχεια, γι' αυτό και δεν έγινε σχετική αύξηση. Πότε έχει γίνει αυτό, πότε έχει στείλει. Τέλος Δεκεμβρίου, 28 Δεκεμβρίου του 2018. Μάλιστα. Πώς ξαφνικά η αντίστοιχη γνωστοποίηση έγινε για συντομότερο χρονικό διάστημα και με δημόσια ανακοίνωση, γιατί αν δείτε την ανακοίνωση της Αττικής Οδού εκείνη τη μέρα, έγινε ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή που κατατέθηκε και στο πρωτόκολλο του Υπουργείου η συγκεκριμένη αίτηση για αύξηση των διοδίων. Άρα δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι όλα αυτά είναι τυχαία και δεν υποκρύπτουν μια σκοπιμότητα, η οποία δεν είναι άλλη από το να κατοχυρώσει σε προεκλογική περίοδο κάτι στο διενεκές. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό γίνεται σε μια περίοδο όπου εδώ και δύο χρόνια είναι σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση για μείωση των διοδίων, για παράδοση μελετών που η ίδια η Αττική Οδός λέει ότι έχει ολοκληρώσει, αλλά δεν έχει παραδώσει ακόμα στο Υπουργείο σε σχέση με την επέκταση του δικτύου προς το Λαύριο και προς τη Ραφίνα, είτε την οδική επέκταση, είτε την επέκταση του προαστιακού, και βέβαια σε κάτι που και δημόσια έχει δεσμευτεί η Αττική Οδός ότι θα κάνει τη μελέτη και έχει δηλώσει σε εμάς ότι την έχει ολοκληρώσει για την πολεοδομική ανασυγκρότηση της πληγής περιοχής του Ματιού, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Λέτε ουσιαστικά ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, οι οποίες δεν σε εξέλιξη, ήταν σε εξέλιξη διαπραγμάτευση, η οποία διακόπει από μια ευνηδιαστική και μονομερής ενέργεια αύξηση διοδίων. Ενώ διαπραγματευόντο οι δύο πλευρές. Και βέβαια, όπως και οι ίδιοι λένε, λέει η ίδια η Αττική Οδός, και το είχε τονίσει και ο Υπουργός στην ανακοίνωση, ότι 13 χρόνια όσο όφιλε με βάση τη σύμβαση δεν έκανε την συγκεκριμένη αύξηση. Όντως πριν από 13 χρόνια έπρεπε να κάνει την αύξηση. Άρα
Τι μας είπε? Μας είπε ότι στην περίοδο, την αυστηρή περίοδο της μεγάλης κρίσης στη χώρα δεν έκανε την αύξηση, έβγαινε στα έξοδα της η Αττική Οδός. Mm. Στον τελευταίο χρόνο όπου παρουσιάζουν ανάκαμψη και τα νούμερα της κίνησης της Αττικής Οδού, αλλά και η χώρα περνάει σταδιακά σε μια άλλη περίοδο, ξαφνικά έχει οικονομικά προβλήματα. Άρα δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί ότι κάποια σκοπιμότητα υπάρχει πίσω από αυτό. Η αιτία που επικαλέστηκε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Αττικής Οδού όταν σας έστειλαν αυτή, όταν έκανα αυτή την ανακοίνωση και όταν σας έστειλαν αυτή την επιστολή, την οποία τώρα εμείς, την ύπαρξη της οποίας τώρα μαθαίνουμε από εσάς ότι έγινε κάτι τέτοιο το Δεκέμβρη, ζητώντας σας, τι επικαλούνται ως επιχείρημα, ότι δεν βγαίνουν? Ότι είναι, με βάση τη σύμβαση όφιλαν εδώ και καιρό να προβούν σε αύξηση των διοδίων και προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αυτή τώρα. Η συμφωνία για αύξηση των διοδίων. Ισχύει αυτό, η συμφωνία του 96, γιατί μιλάμε για συμφωνία του 96, έτσι. Προέβλεπε ότι όντως πριν από 13 χρόνια έπρεπε να έχει ξεκινήσει, αλλά με άλλα δεδομένα, με άλλους φόρτους, και μην ξεχνάμε ότι στο μεσοδιάστημα υπάρχει και η εισαγγελική εντολή για έρευνα σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία και τον τρόπο των εσόδων που έχει η Αττική Οδός. Αυτό είναι κάτι που διερευνεί η εισαγγελία. Δεν μπορώ εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία έχει κινηθεί από την ίδια την εισαγγελία το 2012. Το βεβαίως. Γιατί προφανώς υπήρξαν οι καταγγελίες σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων της Αττικής Οδού. Είναι κάτι όμως που πρέπει να... Εμείς όμως έχουμε σε εξέλιξη την έρευνα σε σχέση, και γι' αυτό γίνεται και η διαπραγμάτευση, σε σχέση με τα έσοδα και τον χρόνο, αν θέλετε, αποπληρωμής συνολικά της παραχώρησης, γιατί είναι ανοιχτό. Το maximum της παραχώρησης είναι το 2022 και όπως η ίδια η σύμβαση λέει, είναι ότι εφόσον είναι επωφελής για τον ανάδοχο νωρίτερα, μπορεί να διακοπεί και νωρίτερα. Δηλαδή, εφόσον έχει γίνει η αποπληρωμή και τα όποια κέρδη του αναδόχου νωρίτερα, μπορεί να διακοπεί και νωρίτερα. Αυτή η διαδικασία της έρευνας δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα, με ποια οικονομικά στοιχεία ακριβή, γιατί αυτό που δεν είδαμε στην ανακοίνωση της Αττικής Οδού, πέρα από την επίκληση των όρων της σύμβασης, δεν είδαμε αναλυτική οικονομική ανάλυση σε σχέση με το γιατί πάει 3 ευρώ ή για το γιατί 13 χρόνια δεν έγινε καμία αύξηση, πώς απορροφήθηκε τελικά όλη αυτή η μείωση που επικαλείται ότι υπήρξε στην κίνηση, ενώ σταδιακά τον τελευταίο 1,5 χρόνο υπάρχει αύξηση. Άρα κάπου κάτι δεν κολλάει σε αυτή τη διαδικασία. Και θέλω να είμαι σαφή σε σχέση με την ανακοίνωση που είδα ότι εξέδωσε η Αττική Οδός αμέσως μετά την... Την προσφυγή σε δικαιοσύνη. Να είμαστε σαφείς, το λέει το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, ότι οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν προσβάλλονται δικαστικά. Είναι δεν μια το διαδικασία. Έχουμε μια αυτό ανακοίνωση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει. Ή δεν κατάλαβαν ότι είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ή κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Πρέπει να το πούνε όμως, γιατί δεν μπορεί να επικαλούνται η βασική αρχή με βάση την οποία συστάθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Και κατάλαβα ότι υπονοούν ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται μέσα από τη διαδικασία έτσι όπως ακολουθήθηκε. Το μόνο που γίνεται είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Η Αττική Οδός λέει ότι έπραξε απολύτως σύνομα εντός του πλαισίου που ορίζει η σύμβαση παραχώρησης και ενημέρωσε επισήμως και έγκαιρα το Υπουργείο. Νομίζω, αναφέρεται σε αυτό, όταν λέει ενημέρωση επισήμως και έγκαιρα. Επειδή είδα και τις ημερομηνίες που αναφέρονται τώρα πια, αναφέρεται στην επιστολή της 28ης Δεκεμβρίου, την οποία η ίδια η Αττική Οδός ανακάλεσε όμως. Μάλιστα, και δεν την είχε δώσει και στη δημοσιότητα. Όχι, βέβαια. Μα γι' αυτό το είπα ότι είναι και απορίας άξιον πώς τότε έστειλε την επιστολή. Δεν τη δημοσιοποίησε. Αυτή τη φορά τη δημοσιοποίησε την ώρα που την κατέθεσε και στο Υπουργείο. Το γεγονός ότι προβλέπει ουσιαστικά και την έκβαση της προσφυγής της, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε ως προς τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με fast track διαδικασίες της απορρίπτει το ΣΤΕ. Αλλά ότι προβλέπει και την έκβαση και ότι θα πληρώσουν όλοι οι Έλληνες αυτή την. Μου κάνει εντύπωση πως κάποιοι μπορούν να προδικάζουν τις δικαστικές αποφάσεις. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί ενδεχομένως να μην το έχει παρακολουθήσει ο κόσμος ως προς το συγκεκριμένο που θίγεις. Με ανακοίνωσή της και τα λοιπά, απαντά στην παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και, να το βρω, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως σήμερα οι μεν αυξήσεις μπορεί να οδηγούνται εξαναγκαστικά σε αναστολή, ωστόσο, όταν η υπόθεση κριθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, οι Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους
Και όχι μόνο αυτοί που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο, θα επιβαρεθούν πολλαπλάσια καλούμενοι να πληρώσουν τις αποζημιώσεις που θα επιδικαστούν. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό που λες, πώς προδικάζει την απόφαση εκ των προτέρων. Πώς ξέρει αυτό είναι απορία Σάξο Κύπρος, προδικάζει και ακούγεται και ο λίγο απειλητικό που σίγουρα δεν εμπίπτει δηλαδή σε μια διαδικασία. Αυτό. Να είμαστε σαφείς όμως, ναι. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι πλέον σε ισχύ, ναι. Δεν υπάρχει διαδικασία. Δεν προσβάλλονται δηλαδή οι πράξεις. Όχι, το λέει το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, ναι. Ότι δεν μπορεί να ακυρωθεί δικαστικώς μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είναι σαφές αυτό. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου πρέπει μέσα σε 40 ημέρες να εισαχθεί στη Βουλή ή 40 μέρες μετά από τη συγκρότηση της Βουλής. Άρα εδώ υπάρχει και ένα θέμα ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις που θα υπάρχουν στο επόμενο κοινοβούλιο να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αν συμφωνούν ή διαφωνούν ή συμφωνούν, ναι. Με την άλλη άποψη ότι πρέπει να αυξηθούν τα διόδια. Προφανώς και όλοι πρέπει να πάρουν θέση στο τι σκοπεύουν να κάνουν την επόμενη μέρα σε σχέση με την ρύθμιση αυτή. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε θέση από κανένα κόμμα. Αυτό πώς το κρίνετε? Γιατί δεν έχουμε δει αντίδραση είτε από την Νέα Δημοκρατία. Εγώ μπορώ να πω για το ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή κατατέθηκε τώρα, ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας ή των άλλων κομμάτων, θα πρέπει να το πούνε οι ίδιοι. Ναι, αλλά το γεγονός ότι βλέπετε ότι δεν υπάρχει θέση μέχρι στιγμής σας προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Σίγουρα με προβληματίζει, γιατί αντίστοιχα δεν υπήρξε θέση ούτε στην πρώτη ανακοίνωση της αύξησης των διοδίων. Εξ όσων διάβασα, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις προβληματισμού. Εμείς τοποθετηθήκαμε από την αρχή με σαφήνεια ότι για εμάς δεν θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, και αυτό κάνουμε, προκειμένου να μην γίνει αυτή η αύξηση των διοδίων, γιατί θεωρούμε μονομερή και αχρίαστη ενέργεια. Σας λέει και κάτι άλλο τώρα στην επιστολή, κύριε Βούρτα. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία έχει ενημερωθεί με επίσημη επιστολή της από την Αττική Οδό από τις 28 Δεκάτου, αυτό που λέτε για τις νέες τιμές, ουδέποτε λέει η Αττική Οδό στην επίσημη ανακοίνωσή της, είχε, η αρμόδια υπηρεσία, η δική σας δηλαδή, είχε εκφράσει υπηρεσιακά την παραμικρή αντίρρηση ή είχε ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπληρωματικά στοιχεία. Γι' αυτό, και πώς οδηγήθηκε τους, στην ανάκληση για το αίτημά του μέσα στο Γενάρη αυτή. Τι απαντάτε σε αυτό? Έχει απαντήσει η ίδια η Αττική Οδός. Δηλαδή. Διότι ένα μήνα μετά από αυτή την επιστολή στην οποία αναφέρεται, έστειλε επιστολή που ανακάλεσε την πρόθεσή της 1η Φλεβάρη να αυξήσει τα διόδια. Ναι. Το έκανε αυτοβούλος? Όχι. Μεσολάβησαν οι σχετικές επιστολές της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως μεσολάβησαν και αμέσως μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση, ναι. Για την αύξηση των διοδίων. Τότε προκλήθηκε η ανάκληση της σχετικής απόφασης από πλευράς Αττικής Οδού. Αυτή τη φορά υπήρξε αρνητική απάντηση από πλευράς της Αττικής Οδού, ναι. Την προηγούμενη Παρασκευή σε σχέση με την πρόθεση της να μην το εφαρμόσει. Γι' αυτό και προχωρήσαμε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Κάνει εντύπωση πάντως πως μια τέτοια εταιρεία, έτσι, ποιο είναι το καθεστώ στο ιδιοκτησιακό της Αττικής Οδού? Είναι μια τεράστια εταιρεία, έτσι δεν είναι? Προφανώς είναι μια πολυμετοχική εταιρεία. Πολυμετοχική, από είναι. Συνεταίριος. Δεν θα κρίνω εγώ τη σύνθεση της εταιρείας. Όχι, δεν αναφέρομαι. Κρίνω όμως μια τακτική η οποία σίγουρα δεν συνάδει και προς τα ήθη του τρόπου λειτουργίας του χώρου των παραχωρήσεων συνολικά, και δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για το δημόσιο συμφέρον και για το συμφέρον των πολιτών. Είναι μονομερής, όπως έχουμε πει από την αρχή και έχει πει και ο Υπουργός ο Χρήστος Σπίρτης από την αρχή, και η ενέργεια και η πρόθεση και η διάθεση να κατοχυρώσει σε θεωρούσε νεκρή προεκλογική περίοδο κάτι, διασφαλίζοντάς το και για μετά τις εκλογές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο να τοποθετηθούν και όλοι, ναι. Σε σχέση με το ποια θα είναι η στάση τους στην εισαγωγή της στην επόμενη Βουλή της σχετικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί, για να είμαστε σαφείς σε σχέση με το τι περιγράφει το Σύνταγμα, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου οφείλει σε 40 μέρες μετά τη συγκρότηση της Βουλής να εισαχθεί και μέσα σε 3 μήνες να έχει αποφανθεί η Βουλή. Είτε γίνει είτε δεν γίνει αυτό, είτε εγκριθεί είτε απορριφθεί, όσο διάστημα είναι σε ισχύ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θεωρείται ότι ισχύει,
δεν υπάρχει περίπτωση ναι. να προσβληθεί. Ναι, το λένε άρα, και οι ίδιοι στην ανακοίνωση ότι θα σεβαστεί τους νόμους. Άρα, το είναι και δεν προσβάλλεται από τη δικαιοσύνη. Είναι στην απόφαση της επόμενης σύνθεσης στη Βουλή ναι. η πλήρης εφαρμογή της ή όχι. Πάντως δεν είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Mm. Και μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό αναφέρθηκα και στο. Και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση οντότητα. Μου κάνει, εκτός αν σκέφτονται μια γενικότερη προσφυγή εναντίον του ελληνικού δημοσίου και εναντίον των πολιτών. Ναι. Δεν το ξέρω. Έτσι το ερμηνεύω πάντως. Αναφέρθηκα στην οντότητα αυτής της εταιρείας, η οποία είναι μια πολύ μετοχική, μεγάλη εταιρεία. Δηλαδή. Όχι, και η σύνθεσή της είναι μεγάλες τεχνικές εταιρείες που έχουν δουλέψει σοβαρά στη χώρα. Έχουν υπηρεσία, δεν έχουν ένα νομικό σύμβουλο ή ένα δικηγόρο. Πώς κανείς από τη νομική τους υπηρεσία, από τους νομικούς τους συμβούλους, από τους δικηγόρους τους δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει ότι δεν προσβάλλονται από τη δικαιοσύνη οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τον λόγο που μας περιγράψετε. Και μήπως αναρωτιέμαι. Λέει, ο μόνος δρόμος για μας είναι η αλήθεια. Επιλέγεται σήμερα η παρεμπόδιση της καθόλου νόμιμης αύξησης με μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την οποία η Αττική Οδός ΑΕ επιφυλάσσεται καθώς δεν έχει δημοσιευτεί, λένε οι ίδιοι, που ως γνωστόν δεν προαπαιτεί τη συμμετοχή της Βουλής. Νομίζω ότι αυτό δεν το καταλαβαίνω καν ως διατύπωση από την ναι, άποψη ότι είναι το. Απόλυτα περιεγραμμένη διαδικασία μιας πράξης νομοθετικού περιεχομένου ναι. πώς δημιουργείται μετά την υπογραφή με εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας και το Κοινοβούλιο μέσα σε 40 Απολυθεί. Μέρες οφείλει να το εισάγει και μέσα σε 3 μήνες να την κυρώσει. Άρα η επόμενη Βουλή είναι υποχρεωμένη να αποφανθεί επί της πράξης νομοθετικού περιεχομένου Προφανώς. Που εκδώσατε σήμερα. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Η σύνθεση της επόμενης Βουλής πρέπει να τοποθετηθεί. Να τονίσουμε βέβαια, όπως λέει καθαρά και το Σύνταγμα, ναι. ότι όποια και αν είναι η απόφαση, το μεσοδιάστημα είναι σε ισχύ κανονικά. Ναι. Mm-hmm. Να σας πω, πριν όταν αρχίσατε να απαντάτε, είπατε κάποια στιγμή, ή εγώ το κατάλαβα λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι την ώρα που διαπραγματευόμασταν, μείωση και 2-2. Ακριβώς. Το είχε πει και ο ίδιος ο Υπουργός. Ναι. Ότι η διαπραγμάτευση. Μόνο με την Αττική Οδό κάνετε αυτή τη διαπραγμάτευση και με άλλες εταιρείες. Υπάρχει μια συνολική συζήτηση σε σχέση με την λειτουργία των παραχωρήσεων, ναι. σε σχέση με επιπλέον διαδικασίες ή επιπλέον έργα ή επεκτάσεις έργων που πρέπει να γίνουν. Αυτό όμως που σημαίνει μεγαλύτερο αντικείμενο σε σχέση με τις παραχωρήσεις, mm-hmm. για εμάς ταυτόχρονα θεωρείται και ως αντικείμενο για μείωση των 2-2, αφού είναι μεγαλύτερο mm-hmm. το εύρος δραστηριοποίησης του παραχωρησιούχου. Mm-hmm. Αυτό ήταν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, γι' αυτό και σε αυτή τη διαδικασία μας έκανε φοβερή εντύπωση πώς ήταν, ενώ ήταν σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, ενώ είχαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις από πλευράς της Αττικής Οδού, μια και συζητάμε για τη συγκεκριμένη παραχώρηση, διαδικασίες για μελέτες για την επέκταση προς το Λαύριο, για την επέκταση προς τη Ραφίνα, οι οποίες εδώ και καιρό έπρεπε να έχουν παραδοθεί, γιατί η ίδια η Αττική Οδός έχει πει ότι έχει ολοκληρώσει και δεν έχουν παραδοθεί. Ξαφνικά προέκυψε αυτή η ευνηδιαστική και μονομερής ενέργεια. Νομίζω είναι ζήτημα πολιτικής συγκυρίας από ό,τι ακούμε και από αυτά ναι. που συμπεραίνουμε. Και εγώ πολιτικής θέλω να απόφαση της επόμενης Βουλής, όπως το. Εγώ γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο όλοι όσοι διεκδικούν να είναι στο επόμενο Κοινοβούλιο, πρέπει να τοποθετηθούν για ποια θα είναι η στάση τους. Σωστό. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που λέγατε πριν, μέχρι το 2022 η συγκεκριμένη εταιρεία. Το maximum mm-hmm. της διάρκειας της συγκεκριμένης παραχώρησης μπορεί να είναι μέχρι το 2022. Mm-hmm. Αν η έρευνα των οικονομικών στοιχείων εσόδων-εξόδων αποδείξει ότι έχει αποσβεστεί και έχουν πληρωθεί ήδη οι όροι της σύμβασης, μπορεί να σταματήσει και τώρα. Και εμείς εκτιμούμε ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Και γυρνάει ουσιαστικά στην αιγίδα του δημοσίου, έτσι. Ακριβώς. Η ολοκλήρωση της σύμβασης σημαίνει ότι και περνάει πια στην αρμοδιότητα του δημοσίου η διαχείριση της. Τώρα, το είστε σε αυτή τη φάση είναι λίγο σχετικό. Εμείς έτσι κι αλλιώς. Από τις εκλογές δεν μπορεί να το. Εμείς αυτό έχει ανακοπεί με έναν τρόπο. Ναι. Σε σχέση όμως με τη λειτουργία του δημοσίου, ναι. δεν σταματάει η διαδικασία της συζήτησης των υπηρεσιών ναι. για την εξέταση όλων αυτών των στοιχείων. Ναι. Και ανεξάρτητα με το αν θα είναι ο Χρήστος ο Σπυρίδης υπουργός ή κάποιος άλλος, να του παραδώσει τα στοιχεία σε σχέση ναι. με το τι συμβαίνει στην Αττική Οδό. Ναι. Δηλαδή είναι υποχρεωμένη η επόμενη Βουλή, η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι,
να παρακολουθήσει την εξέλιξη της σύμβασης. Να παρακολουθήσει την εξέλιξη της σύμβασης και να συνεχίσει αυτό που λέτε, ότι ξεκινήσατε τις διαδικασίες εκείνες προκειμένου να επιστραφεί στο δημόσιο, κυριότητα ενός δρόμου που τα πρώτα χρόνια λέγαμε όλοι ότι είναι ιδιωτικός δρόμος η Αττική Οδός. Είναι ένας δρόμος που λειτουργούσε σε παραχωρησιούχο που επένδυσε. Ναι. Επένδυσε και το δημόσιο όμως λεφτά, δεν επένδυσε μόνο παραχωρησιούχο. Ναι. Γι' αυτό και όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν, ναι, για να βγει το τελικό πόρισμα, αν έχει γίνει απόσβεση ή όχι σε σχέση με τη συμμετοχή του ιδιώτη. Αυτό για να κλείσουμε τη συζήτηση, έχεις κάποια άλλη απορία? Νομίζω ναι, τα καλύψαμε όλα. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η διαδικασία όπως έγινε και από την πλευρά της Αττικής Οδού και από την πλευρά της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών συνιστά και ένα είδος μηνύματο, στέλνουν και μηνύματα. Το λέω αυτό γιατί, είναι γνωστό, αν και έχει ξεχαστεί, ότι από τότε που ανέλαβε ο Χρήστος Πυρζής στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι, είχαν βγει τα στοιχεία αυτά, μετά κάποια στιγμή ξεχάστηκε. Έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα οι μεγάλοι δρόμοι με εξοικονόμηση 750 εκατομμυρίων. Πόσα, κύριε Βουλή? 950 εκατομμύρια εξοικονόμηση σε σχέση με τις παραχωρήσεις. Να πούμε δε ότι σε σχέση με την Αττική Οδό υπήρξε η παραλαβή με οφειλές που ξεπερνούσαν το 1,2 δις και ήδη έχουν αποδοθεί τα 900 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί προφανώς για μας η πρώτη μας έννοια και η πρώτη έννοια ειδικά του Υπουργού, του Χρήστου Σπίρτη, σε αυτή τη διαδικασία ήταν η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Ναι. Αυτή η έννοια και αυτή η διαδικασία γίνεται και με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατατέθηκε και σήμερα. Αυτό είναι και μήνυμα έτσι, νομίζω και από τη μία και από την άλλη. Το μήνυμα πλευρά, το σαφές, είναι ότι δεν μπορεί κανένας να κάνει μονομερείς ενέργειες εις βάρος των πολιτών και του ελληνικού δημοσίου. Κύριε Μπορνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Εξηγήσεις για όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία και ανησύχησε και ενόχλησε την κοινή γνώμη και προβλημάτισε. Και μας απαντήσατε τώρα για όλα. Και οφείλει να προβληματίσει και να προκαλέσει και την τοποθέτηση και όλων των πολιτικών χώρων. Ναι, αυτό που έλεγε ο Άγγελος πριν. Το διατάφτα είναι ότι δεν θα αυξηθούν τα διόδια μετά την κίνηση αυτή που κάνατε σήμερα με την ένταση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Πόσο θα πήγαινα? Είχε, από ό,τι είχαν δηλώσει, μιλούσαν για 3 ευρώ 1η Ιουλίου και 3,30 1η Ιανουαρίου. Mm-hmm. Παραμένουμε στο 2,80. Στο 2,80. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε και εμείς στο πρώτο μας διάλειμμα.